Είμαστε για μία ακόμη φορά σήμερα εδώ, σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη στήριξή μας, σε αυτόν τον μεγάλο, τον γιγάντιο αγώνα που τώρα κρατάει 6 μήνες. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα, έχουμε επενδύσει από μια σειρά χώρους οι μεταλλεργάτες σε αυτόν τον αγώνα, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο συλλαλητήριο και έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα στους χώρους δουλειάς, ότι αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, πέρα και έξω από το «ο καθένας κοιτάει το μαγαζάκι του», «ο καθένας κοιτάει την πάρτη του», «ο καθένας τραβάει το μοναχικό του δρόμο». Είναι ένας αγώνας που πραγματικά σηματοδοτείται από το σύνθημα που ακούσαμε πριν από λίγο «όλοι για έναν και ένας για όλους». Είναι ένας αγώνας που βάζει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων, τα ενιαία συμφέροντα των εργαζομένων, πέρα και πάνω από τις όποιες ιδιαιτερότητες ή διαφορές σε κάθε κλάδο ή σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι ένας αγώνας που δείχνει το δρόμο της ανυπακοής, της αντίστασης, προβάλλοντας μία άλλη λογική στην οργάνωση της οικονομίας. Είναι ένας αγώνας που εμείς θέλουμε και θα όλες μας τις δυνάμεις θα τις εντάξουμε σε αυτή την προσπάθεια να αγκαλιάσει μια σειρά χώρους για μια σειρά προβλήματα, πρώτα και κύρια από τον κλάδο του μετάλλου, που σήμερα στενάζει, γιατί στην ίδια κατάσταση με τη Λάρκο και κάτω από τον ίδιο σχεδιασμό βρίσκονται σήμερα τα ναυπηγεία της χώρας, όπου πραγματικά είναι και αυτά σε καθεστώς ομοιρίας και υποεκαθάριση, με το μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ένα στρατηγικό για την οικονομία τη χώρα κλάδο, τη ναυπηγοεπισκευή δηλαδή. Στην ίδια κατηγορία είναι, ακούσαμε και προηγουμένω, ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ, άλλη υποκαθάριση, άλλη με στο ενιαίο μισθολόγιο τσεκουρεμένα δικαιώματα. Μόλι πριν από λίγε μέρε, νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων τη ΕΑΒ, με νέα μείωση. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που και καλά θα ήταν για το λίγο διάστημα της καραντίνας πλέον επεκτείνονται σε όλους τους χώρους του κλάδου του μετάλλου, εκπεριτροπής εργασία, διαθεσιμότητες, αναστολή συμβάσεων, εκβιασμοί για να μην πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι, ο καινούριος εκβιασμός τώρα. Εργαζόμενοι που ήταν σε διαθεσιμότητα ή σε αναστολή, που τώρα μπαίνει μπρος στο εργοστάσιο, ξεχάστε την καλοκαιρινή άδεια, αρκετά ξεκουραστήκατε και τώρα πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα και να δουλέψει η παραγωγή και να βγει η δουλειά. Άρα μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο να διαβούμε, τα προβλήματα και η επίθεση είναι μπροστά. Ο αγώνας της Λάρκο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για το πώς θα οργανώσουμε και σε άλλους κλάδους αλλά και υποκλάδους του μετάλλου τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα. Η ΠΟΕΜ έχει καλέσει, ακούσαμε τον πρόεδρο και τον γραμματέα πριν από λίγο εδώ, μετά το πέρας του συλλαλητηρίου εδώ, Προεδρία των Σωματείων, γιατί πρέπει να πάρθει πρωτοβουλία με έναν ορισμό μιας πανελλαδικής μέρας δράσης για το μέταλλο, ακόμα και αυτή τη βδομάδα που έρχεται, αν γίνεται. Ή αν δεν γίνεται αυτή την εβδομάδα, την επόμενη. Συνάδελφοι, θα κλείσω κι εγώ με τα λόγια προηγούμενων ομιλητών. Άλλο δρόμο να διαβούμε από το δρόμο του αγώνα δεν έχουμε. Άλλα περιθώρια υπομονής δεν έχουμε. Άλλη δυνατότητα να βάλουμε πλάτη που έχουμε φτάσει και σερνόμαστε από τα βάρη κάτω δεν υπάρχει. Από το να σηκώσουμε ανάστημα, να τους πετάξουμε από την πλάτη μας, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις οικογένειές μας, την τάξη μας και να αγωνιστούμε μέχρι την τελική νίκη. Καλή συνέχεια, υπομονή, επιμονή και αγώνα.